Χθες πράγματι είχαμε δύο ανακοινώσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους κυρίους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο αλλά και από τις οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο. Η μία είχε να κάνει με τη δίθεν πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη στους βουλευτές της Χρυσής Αυγής στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου και η άλλη είχε να κάνει με το μεγάλο, σημαντικό έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τη διαχείριση των στερών αποβλήτων. Κοιτάξτε να δείτε, όπως πάρα πολλές φορές έχουμε πει, η πολιτική μας διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κύριος Στατούλης, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές το αλλαγές μέτωπο που υπάρχει στην Περιφερειακή Αρχή απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι διατυπώνουμε μία εντελώς διαφορετική πολιτική άποψη και πολιτική πρόταση. Είναι απολύτως λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να στρέφεται λισαλέα, θα έλεγα, και το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, εναντίον του μεγαλύτερου και του σημαντικότερου έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που είναι η ολική διαχείριση, η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί αυτό το έργο αποδεικνύει ότι μέσα στην Ελλάδα της κρίσης, όταν συνεργαζόμαστε, συνεργούμε, δουλεύουμε σκληρά και ξέρουμε τι θέλουμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα απορρίμματα. Εκεί που η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν η περιφέρεια των περισσότερων ανεξέλεγκτων χωματερών και των μεγαλύτερων προστήμων, η πιο βρώμικη περιφέρεια μετατρέπεται σε περιφέρεια της αειφορίας. Μετατρέπεται σε πρότυπο ευρωπαϊκής περιφέρειας με ένα έργο περιβαλλοντολογικό το οποίο θα βραβευτεί. Έρχεται λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπει ότι αυτό το έργο του χαλάει τα πολιτικά του σχέδια. Βάλει εναντίον του, μιλάει για διαφάνεια για ένα έργο και ένα διαγωνισμό που σε κανένα στάδιο του δεν αμφισβητήθηκε από πουθενά από τους συμμετέχοντες, για ένα έργο στο οποίο τηρήθηκε απόλυτα η ελληνική αλλά και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κυρία Νικολά, που μιλάει για στημένο διαγωνισμό, ακούγονται αυτά και βέβαια θέλω να σταθούμε λίγο και να μας πείτε, βλέπουμε διαρκώς πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης να γράφουν και να λένε ότι ο κύριος Στατούλης στηρίζει και θέλει να δώσει το έργο στον κύριο Μπομπούλα. Μάλιστα, εχθές ακούστηκαν, γράφτηκε και ότι αποκλειστικό ρεπορτάζ από το Δημοτικό Σαφάρι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι το έργο αποχώρησε η ΤΕΝ, ότι είχε στείλει επιστολή και ότι έρχεται ο Μπομπούλας. Ναι. Παρακολουθούμε ένα σύριαλ. Ανώτερο, θα έλεγα, και από του κυρίου Νίκου Φόσκολου, όπως ξέραμε στο παρελθόν. Όμως η αλήθεια έρχεται να διαψεύσει όλες αυτές τις, θα έλεγα, φαντασιώσεις ή κακές πληροφορίες, για να είμαι πιο αντικείμενος. Η αλήθεια είναι μόνο μία, ότι διεξήχθη ένας διεθνής διαγωνισμός με αναθέτουσα αρχή την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έχω την πολύ μεγάλη τιμή να είμαι πρόεδρος, με τον πιο διαφανή τρόπο, με δημοσιεύσεις στις ευρωπαϊκές εφημερίδες και στις ελληνικές εφημερίδες, με ανάρτηση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στο διάβια σε όλα τα στάδια και με ανταγωνιστικό διάλογο, ο οποίος εξελίχθηκε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχή υπήρξαν 7 εταιρείες που έδειξαν ενδιαφέρον, ότι μία από αυτές έκανε προσφυγή και δικαιώθηκε απόλυτα από το Συμβούλιο Επικρατείας η Περιφέρεια Πελοποννήσου, δικαιώθηκε απόλυτα η Οικονομική Επιτροπή και ότι στη συνέχεια συμμετείχαν οι 5 μεγαλύτερες ελληνικές κοινοπραξίες σε αυτό το έργο, σε μία διαγωνιστική διαδικασία όπου το αποτέλεσμα ήταν η σειρά κατάταξης η οποία έγινε μετά από μαθηματικό τύπο. Τόσο αδιάβλητος ήταν αυτός ο διαγωνισμός και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου πώς όλοι αυτοί οι οποίοι μιλούν εναντίον του διαγωνισμού και τον περιγράφουν στημένο θίγουν και προσβάλλουν όλους αυτούς τους υπηρεσιακούς παράγοντες είτε της Περιφέρειας Πελοποννήσου είτε της Ειδικής Γραμματείας ΔΙΤ που συμμετείχαν στις επιτροπές διαγωνισμού. Μην ξεχνάτε, κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένα αιρετός δεν συμμετείχε στις επιτροπές διαγωνισμού. Ήταν αποκλειστικά υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Ειδική Γραμματεία ΔΙΤ. Ένα έργο που η Περιφέρεια Πελοποννήσου νιώθει περήφανη γι' αυτό. Και ένα έργο το οποίο έχουν συγχαρεί δημόσια, πέρα από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 5 υπουργοί, συναρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι βρέθηκαν στην Τρίπολη. Άρα λοιπόν, όλα αυτά που λέγονται περί δίθεν στημένου διαγωνισμού,
είναι ένας χάρτινος πύργος ο οποίος καταραίει, γιατί είναι τα γεγονότα αυτά τα οποία το αποδεικνύουν και όλα αυτά που λέγονται ότι δίθεν ο Περιφερειάρχης θέλει να δώσει το έργο στον έναν ή στον άλλον, αποδεικνύονται εντελώς ψευδή. Ξεχνάτε ότι μας έλεγαν ότι η τεχνολογία θα ήταν η καύση. Ξεχνάτε ότι είχαν προβλέψει ότι η πρώτη εταιρεία που είχαμε κανονίσει να πάρει το διαγωνισμό ήταν ο κύριος Μπόμπολας. Ακούστε να δείτε. Οι 5 μεγαλύτερες ελληνικές κοινοπραξίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό και έδειξαν ότι με αυτόν τον τρόπο σέβονται την αξιοπιστία της περιφέρειας Πελοποννήσου και είναι ανταγωνιστικές εταιρείες. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά και μην προσπαθούμε ή μην προσπαθούν όλες αυτές οι κασάνδες που ενοχλούνται από την αποτελεσματικότητα του έργου της Πελοποννήσου να διαδίδουν, να γράφουν και να δημιουργούν φήμες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θέλω να κάνω άλλη μια ερώτηση για το θέμα των απορριμμάτων και να περάσουμε και λίγο στη Χρυσή Αυγή και στην παραίτηση που θέλουν να ζητήσει το ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Τατούλη, οι βουλευτές του ΣΥΤ. Θέλω λοιπόν, κάποιοι λένε ότι για το θέμα να περάσουμε λίγο και στη Μυσσηνία που σας ενδιαφέρει, ότι τελικά η αντιδράση του λαού στην Καλλιρόη και των κατοίκων εκεί της περιοχής έχουν και τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού και ότι αυτό σημαίνει και ρήξη μεταξύ Τατούλη ή Σαμαρά, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να προχωρήσει το θέμα της Καλλιρόης λόγω Σαμαρά. Ναι, είναι επεισόδια αυτού του σύριαλ που σας είπα πριν, το οποίο είναι μεγάλο και έχει πολλές προεκτάσεις και ο καθένας δίνει τη δική του προέκταση. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν είναι αληθές και δεν θα ήθελα με τίποτα να περιλάβω εγώ τουλάχιστον τον κύριο Πρωθυπουργό σε αυτή τη συζήτηση, ο οποίος νομίζω ότι κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, όπως κάνει και η κυβέρνηση μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι την στηρίζουμε αυτή την κυβέρνηση και θα στηρίζαμε οποιαδήποτε κυβέρνηση προσπαθούσε αυτή τη στιγμή να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας μας και να δώσει λύση στο πρόβλημα της κρίσης και να έχει πάλι ανάπτυξη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το είπε και ο κ. Στατούλης σε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό μέσα στη Μεσσηνία, είναι ότι αυτό το έργο το υπερασπιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί είναι ένα έργο το οποίο αποδεικνύει ότι όταν θέλουμε μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και όταν βασιστούμε στις δυνάμεις μας μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αφουγκραζόμαστε βέβαια την κοινωνία, είμαστε δίπλα στους πολίτες, ακούμε τα προβλήματα και προσπαθούμε μαζί τους να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και το είπε και ο Περιφερειάρχης εχθές, περιμένουμε την ΜΠΕ, τη διαβούλευση επί της ΜΠΕ, να δούμε πρώτα και μετά να μιλήσουμε. Όλοι όσοι έτρεξαν να διαφωνήσουν πριν να δούνε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι καθαρά για λόγους μικροπολιτικούς, ιδιωτελείς προσωπικούς και σας έλεγα εκφράζουν εντελώς τον παλαιοκομματισμό. Αυτό που θέλω να πω για αυτό το έργο και που λέμε συνέχεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το χτυπάει τώρα, γιατί βρίσκεται απέναντι από τα σχέδιά του. Μιλάει συνέχεια για τον γκρίζο, την ανασφάλεια, ενώ εμείς με αυτό το έργο δίνουμε την ελπίδα, γιατί δείχνουμε πως μπορεί να έρθει ένα καλύτερο αύριο. Και η Περιφερειακή Αρχή προετοιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου για το 2020, όπου πιστεύουμε ότι τότε θα έχουμε όλες τις υποδομές που απαιτούνται και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας και εμείς να ζήσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν ενώνουμε δυνάμεις, συσπηρωνόμαστε περισσότερο, κάνουμε ένα μέτωπο ισχυρό απέναντι σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το πιο σημαντικό και το μεγαλύτερο έργο της Πελοποννήσου αλλά και της χώρας μας, θα σας έλεγα, γιατί είναι εθνικό στοίχημα το θέμα των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, να το χρησιμοποιήσουν γιατί δήθεν τους εξυπηρετεί στα δικά τους πολιτικά συμφέροντα. Δυστυχώς όμως για αυτούς τα δικά τους πολιτικά συμφέροντα δεν μπορούν να μπουν πάνω από τα συμφέροντα της χώρας. Και ένα σχόλιο για την μεγέθυνση του θέματος της Χρυσής Αυγής και της παρουσίας βουλευτών στις εκδηλώσεις. Πολιτικά ακατανόητη και περίεργη η ανακοίνωση, γιατί πέρα από το ότι ο κ. Στατούλης δεν έστειλε καμία πρόσκληση και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ήταν εκείνος ο οποίος στην Εκτελεστική Επιτροπή ζήτησε και έθεσε ως θέμα, εισηγήθηκε να μην προσκαλεστεί κανένας τέλεχος ή βουλευτής της Χρυσής Αυγής σε εκδηλώσεις ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν ήταν η εισήγηση του κ. Τατούλη και η ομόφωνη υπόφαση που διαπάρθηκε.
Είδα περιέργως. Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι δεν τήρησαν τα συμφωνηθέντε οι αντιπεριφερειάρχες όμως. Κοιτάξτε να σας πω, δεν θέλω να το πω με αυτόν τον τρόπο. Τίθετε πάντως θέμα. Θέλω να πω ότι σίγουρα ακολουθήθηκε από τους έχοντες την ευθύνη της γραμματιακής υποστήριξης, της στήριξης του πρωτοκόλλου, αυτό που έκαναν μέχρι σήμερα, χωρίς να δοθεί έμφαση σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με την εμπειρία του, ο κύριος Πατούλης το είχε προβλέψει αυτό και είχε πει στην Εκτελεστική Επιτροπή, προσέξτε, ανεξάρτητα αν έχει έρθει ή όχι διευκρινιστική εγκύκλιος και οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών, που πιθανόν έπρεπε να έχει έρθει, ανεξάρτητα από αυτό, δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Νομίζω όμως ότι δόθηκε μεγάλη διάσταση, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάλλου ουδής βουλευτής της Αυγής ήρθε σε κάποια πόλη της Πελοποννήσου. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και αυτό το οποίο θεωρώ ότι δεν διευκολύνει τη δημοκρατία μας, είναι αυτό που ισχυρίζονται οι κυρίοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όψιμα. Όταν ο κύριος Στατούλης ήταν ο πρώτος περιφερειάρχης σε αυτή τη χώρα, που μετά τα γεγονότα του Μελιγαλά, με μια τόλμη και ένα ξεκάθαρο πολιτικό λόγο, είχε πει πως πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι υπεύθυνοι φορείς αυτού του τόπου για να τεθεί εκτός νόμου η Αυγή. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του αρχηγού του είχε πει ενώπιον του νόμου. Όταν δυστυχώς σε λίγες μέρες επιβεβαιώθηκαν αυτές οι αγωνίες και οι φόβοι του κυρίου Τατούλη με το τραγικό γεγονός, τη δολοφονία ενός νεαρού Έλληνα πολίτη στο Κερατσίνι, του Παύλου του Φίσα, τότε βγήκαν όλοι και άρχισαν να μιλούν και να συζητούν, ενώ πριν δεν έλεγαν τίποτα. Άρα ουδής μπορεί να πει για την πολιτική στάση του κυρίου Τατούλη σε σχέση με το θέμα που αφορά τη Χρυσή Αυγή. Αυτό όμως που είναι περίεργο, είναι ότι οι κύριοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εγκαλούν το ΠΑΣΟΚ να εγκαλέσει με τη σειρά του τον κύριο Τατούλη για αυτό το οποίο δήθεν είχε κάνει. Είναι κάτι εντελώς ακατανόητο, δεν καταλαβαίνω ποια σκοπιμότητα πολιτική εξυπηρετούν. Αν θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα θίξουν και θα επηρεάσουν τον απλό Πελοποννήσιο πολίτη σε σχέση με την εμπιστοσύνη που είχε δείξει στον κύριο Τατούλη το 2010, νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Η Περιφερειακή Αρχή και ο Περιφερειάρχης και όλοι εμείς οι συνεργάτες του έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει τις υπερβάσεις μας, έχουμε υπερδεί τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος του παρελθόντος, προχωράμε μπροστά και μόνο για ένα πράγμα δουλεύουμε και νοιαζόμαστε. Για να μπορέσουμε κάθε μέρα να κάνουμε καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας και να προετοιμάσουμε την Πελοπόννησο για καλύτερες μέρες. Αυτό και μόνο προσπαθούμε να κάνουμε. Η λογική, η επικοινωνιακή λογική της συγκεκριμένης ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει πέσει στο κενό.